σε μια όμορφη ζεστή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 29 Μαΐου στο Δημαρχιακό Μέγαρο στο Πυθαγόριο η παρουσίαση της πορείας του σκανδιναβικού tour operator Apollo, ενώ βραβεύτηκαν τα καλύτερα ξενοδοχεία της Σάμου συνεργάτες του πρακτορείου. Η παρουσίαση ξεκίνησε με ένα σύντομο εισαγωγικό χαιρετισμό από τον κύριο Δημήτρη Κασμιλή, ιδιοκτήτη του τουριστικού γραφείου Ρίνια Tours και γραμματέα του Συνδέσμου Ναυτιλιακών και Τουριστικών Πρακτόρων Σάμου. Σήμερα, μετά από αναγκαστική διακοπή 4 ετών, είχαμε την χαρά να φιλοξενήσουμε ξανά το Apollo στη Σάμο. Apollo ίσον ένας από τους μεγαλύτερους σκανδιναβούς tour operator που φέρνει στη Σάμο 6 αεροπλάνα. Φέτος, από ό,τι φαίνεται, θα είναι μια καλή χρονιά για τη Σάμο και ακόμα καλύτερα για τη σκανδιναβική αγορά. Η Σάμος γυρίζει στα νούμερα του 2019 και η Σκανδιναβία ακόμα καλύτερα. Και περιμένουμε ακόμα περισσότερα για το χρόνο. Τα σχέδια για το 2024 είναι ακόμα, να πάμε ακόμα περισσότερο ψηλά. Δίνοντας στη συνέχεια το λόγο στην εμπορική διευθύντρια του Apollo, κυρία Χόρνουελ, η οποία και παρουσίασε την ομάδα με την οποία συνεργάζεται. Έχω τη μεγάλη χαρά να σας καλωσορίσω μαζί με την ομάδα μου. Νίκος Χρυσουλάκης ονομάζομαι, σας καλωσορίζω και εγώ στην εκδήλωσή μας και οφείλω να πω, χαίρομαι ιδιαίτερα ξανά μετά από 4 χρόνια που ξαναβρισκόμαστε πάλι εδώ πέρα όλοι και ίσως, όχι ίσως, σίγουρα είμαστε πολύ περισσότεροι από πριν. Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι με τη Σάμο. Τουλάχιστον είναι σίγουρο ότι το σαμιώτικο κρασί είναι καλό και γοητεύει, αλλά για μένα δεν είναι το κρασί. Πάντως κάτι είναι σίγουρα στη Σάμο. My name, as many of you already know, and I am lucky to be destination manager again this year. And I have a very big team this year, actually the biggest we had since I came the first time to Samos in 2011. And they like the island very much, so we are very excited for a good and busy season. Η κυρία Χόρνουελ, με καταγωγή και ρίζες από Σουηδία και Ελλάδα, μίλησε σε άπτεστα ελληνικά, εξηγώντας τη μέχρι σήμερα πορεία του Apollo, που αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος σκανδιναβός tour operator προς την Ελλάδα. Χαίρομαι επίσης για τα αποτελέσματα που βλέπουμε εδώ στο νησί, με μια ικανοποίηση των πελατών η οποία είναι ψηλή και σταδιακά βελτιώνεται προς το καλύτερο, όπως και εμείς που σταδιακά βελτιώνουμε τις ποσότητες και τα νούμερα εδώ στο νησί. Εφέτος έχουμε προσθέσει επίσης άλλη μια εβδομάδα και μεγαλώνουμε σταδιακά τη σεζόν. Οι συνεργασίες μας είναι εξαιρετικές, τα προϊόντα μας είναι εξαιρετικά και θέλω πραγματικά από την καρδιά να ευχαριστήσω τους συνεργάτες εδώ στο νησί και για όλη αυτή τη σκληρή δουλειά που γίνεται, ο αγώνας που γίνεται εδώ στο νησί για να ικανοποιήσουμε τον κόσμο που έρχεται. Στη συνέχεια παρουσίασε ενδιαφέροντα στοιχεία για τα προβλήματα του τουρισμού, τις μελλοντικές προοπτικές σε ό,τι αφορά τη χώρα μας και ιδιαίτερα τη Σάμο, ενώ επικεντρώθηκε και στην πορεία του Apollo στο νησί που παρουσιάζει συνεχή αύξηση τα τελευταία χρόνια. Say that we are very proud. I am very proud because Nina knows I like Samos very much and it's really nice to see the figures that US hoteliers, our destination team and the cooperation together is giving. You can see first the net promoter score, what we call NPS, and this question is how likely would you recommend something? So how likely would our customers recommend Apollo in Samos? And here you can see that Apollo in total in summer 19 was at 45. In Samos summer 19 we were at 54. This is one of the highest destinations in our program. Ανακοίνωσε νέα αύξηση του προγράμματος για τη φετινή χρονιά κατά μία εβδομάδα περίπου, αλλά και την έναρξη πτήσεων την επόμενη χρονιά προς το νησί της Σάμου. We are starting a little bit light and we are starting with scheduled flights. We are operating Transavia flights. So wherever they have Transavia flights, we are packaging this with our hotels. Στο τέλος ακολούθησαν οι βραβεύσεις ξενοδοχείων με τα οποία συνεργάζεται ο τουριστικός οργανισμός του Apollo στο νησί μας. 2 έως 2+, το bronze το παίρνει το ξενοδοχείο Veronica με 9,1. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ.
Στην ίδια κατηγορία, το Ασημένιο στην κατηγορία 2-2 Plus παίρνει πάλι στα βοτζελάκια το Σμαράγδα με 9,4. Πάμε στην ίδια κατηγορία πάλι. Το Στράτος. Με 9,4. Και το χρυσό. Ποιος να το πήρε τώρα. 2-2 πλάς. Πάλι στα βοτσαλάκια. Είναι το Άντζελα Βις με 9,4. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Απόλο για τη συνεργασία που είχαμε και για την βράβευση. Είναι μια προσπάθεια που κάνω όλα αυτά τα χρόνια και προσπαθώ κάθε χρόνο να γίνουμε και καλύτεροι και οι πελάτες μου να είναι πάντα ικανοποιημένοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το χάλκινο μετάλλιο πηγαίνει, το χάλκινο βραβείο πηγαίνει πάλι στα βοτσαλάκια. Είναι το Αγριγιώνας. Με αυτό το μάτι. Το Άνθεμις, 9,2. Στο Ασημένιο, στην κατηγορία 3+, και αυτό πάει στο Κοκάρι, Αρχάγγελος Βίλας. Με 9,2. Πιθαγόριο με 9,5.
Κομ μακριά στο φυτό Aqua Blue. Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην κατηγορία 4. Το χάλκινο πηγαίνει στο κοκάρι, στο Αρίον. Το ασημένιο στην κατηγορία 4 πηγαίνει. Στο καλόβαση. Στο σάμενε είμαι 8,7. Και το χρυσό στην ίδια κατηγορία πάει στη δυτική σάλα. Να το πω. Έστω. Στα Βοζαλάκια. Βίλα Ελαιώνας. Μανώλη, ευχαριστώ πολύ. Στην τρίτη κατηγορία, και εδώ μεγάλος ανταγωνισμός βεβαίως, και το χάλκι, το ασημένιο πηγαίνει στον Πρωτέα, με 8,5. Και το χρυσό σε αυτή την κατηγορία πηγαίνει στο Πυθαγόριο. Κάσα Κούξα μας. Έχουμε επίσης ακόμα ένα βραβείο το οποίο έχει να κάνει με την ποιότητα και την ικανοποίηση των πελατών εδώ πέρα στη Σάμο. Excellent quality and customer satisfaction. Είναι ένα ξεχωριστό βραβείο το οποίο στη Σάμο πηγαίνει στο Sirena Village και Sirena Restaurant. Να σας ευχαριστήσουμε και να ευχαριστήσουμε βεβαίως και τις υπηρεσίες του Δήμου
οι οποίες μας φιλοξενήσαν και πάλι σε αυτό το όμορφο χώρο εδώ πέρα μετά από 4 χρόνια και μας διευκολύνουν πάντα. Αλλά προφανώς θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτό που κάνετε για τους πελάτες μας. Μεγάλη χαρά σήμερα οι βραβεύσεις από την Apollo. Η Apollo, ένα γραφείο που παραδοσιακά στηρίζει και είναι δίπλα στους επαγγελματίες της ΣΑΜΟ, συνεχίζει και από ό,τι μάθαμε ανεβάζει συνεχώς τις πωλήσεις και το όραμά της για τη ΣΑΜΟ. Τώρα μένει και από την πλευρά μας ο Δήμος με τα μικρά σταθερά όμως βήματα και το όραμα που είχε τον τουρισμό να συμπλέψει με την Apollo και με όλες τις μεγάλες εταιρείες ώστε να έχουμε το δυνατότερο και καλύτερο αποτέλεσμα με μια προοπτική προς το βιώσιμο τουρισμό που όπως τόνισε και η υπεύθυνη είναι βασικό για να προχωρήσουμε με άλλο όραμα για το νησί μας. Μετά το τέλος της βραδιάς προσφέρθηκαν ποτά και σνακ στους χώρους του Δημαρχείου Πυθαγορείου.